Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Προσπαθούμε. Τι λέει η Αθήνα? Η Αθήνα κλαίει. Νομίζω ότι όχι μόνο η Αθήνα. Κλαίει τη μοίρα της. Δεν είναι μόνο η Αθήνα, πιστεύετε. Δεν κλαίει μόνο η Αθήνα, κλαίει όλη η Ελλάδα, εγώ έχω να πω. Εσείς έχετε τουλάχιστον εκεί στο ρέθινο τη θάλασσα, μπορείτε να την ατενίζετε. Ναι. Και να ονειροπολείτε. Να ατενίζουμε το μέλλον. Και να πέσουμε και μέσα, κύριε Λεβέντε. Έτσι, γιατί έχουμε τα ίδια προβλήματα. Πως έχουμε τη θάλασσα, δεν είμαστε λίμνη θάλασσα. Λοιπόν, θέλουμε έτσι να μας σχολιάσετε και να μας πείτε 2-3 πραγματάκια. Στο τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα το ξέρουμε όλοι, το γνωρίζουμε, το βλέπουμε και το αισθανόμαστε κιόλας και το νιώθουμε. Τώρα, θέλουμε λίγο να σας ακούσουμε. Ακούστε για το θέμα του φορολογικού νομοσχεδίου που συζητάνε τώρα. Το έγκλημα στην Ελλάδα είναι ότι δεν πληρώνουν όλοι. Δηλαδή ηλεκτρολόγοι. Λαχιοπόλητες, να το ξεκινήσω από πολύ χαμηλά. Που δεν θεωρώ χαμηλά κανένα επάγγελμα, εγώ εξίσου τα σέβομαι όλα. Λοιπόν, γιατροί, οδοντογιατροί, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, στα πρώτα αυτά πάνω δεν δίνει κανείς απόδειξη. Και τότε ποιος πληρώνει, κύριε Λεβέντη? Εσείς αν καλέσετε τώρα ένα υδραυλικό θα του σας δώσει απόδειξη? Να μιλήσουμε με ειλικρίνεια τώρα. Άλλο... Τώρα πια υποτίθεται... Οδοντογιατρός θα σας δώσει. Υποτίθεται τώρα ότι πρέπει τώρα να δίνουν όλοι απόδειξη. Εχθές μου περιέγραψε μια κυρία που έχουν ένα πρόβλημα εγκυμοσύνης της κόρης ότι πήγανε σε ένα γυναικολόγο εδώ στην Αθήνα, του δώσανε 170 ευρώ. Έκανε κάτι υπέρηχα, κάτι αναλύσεις, κάτι αυτά. Δεν έδωσε καμία απόδειξη. Το ρώτησα επιμελώς, λέω σας παρακαλώ, θέλω να ξέρω, προθυμοποιήθηκε? Όχι, λέει, επειδή έχουμε πάει 2-3 φορές, είχε εμπιστοσύνη, ούτε καν μας έδωσε απόδειξη. Και δεν μας έχει δώσει λέει, ποτέ τις 4-5 φορές που έχουμε πάει. Λοιπόν, άρα είναι θέμα κουλτούρας. Είναι θέμα κουλτούρας. Πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους πιάσουμε με το πόδι ενέσχυση. Δεν έχουμε άλλη λύση. Δεν έχουμε άλλη λύση τώρα, γιατί ποιος μπορεί να υποχρεώσει το ένα γιατρό που προσέρχεται ο ασθενής που αγωνιά να κόψει απόδειξη? Μόνο ο ασθενής. Ο ασθενής όμως, επειδή είναι σε δύσκολη θέση και αγωνιά και ελπίζει ότι ο γιατρός θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να του λύσει το πρόβλημα, δεν ζητάει. Άρα είμεθα μια κατάσταση όχι νοσηρή. Τι να πω. Δηλαδή αυτό εσείς πιστεύετε ότι θα λύσει το πρόβλημά μας αυτό? Βεβαίως θα λύσει, γιατί από κάθε συναλλαγή, αν ο γιατρός έκοβε απόδειξη, θα έπαιρνε το κράτος, ξέρω εγώ, 23%. Ναι, όμως έχω μηνυματάρει. Για φανταστείτε λοιπόν από όλα αυτά τα 23%, τι χάνει το κράτος? Να σας πω... Ο λαχιοπόλησης στη Γερμανία, για να είσαι λαχιοπόλησης, πρέπει να δίνεις δήλωση 12.000 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή ότι βγάζεις 1.000 ευρώ το μήνα. Αν δεν έχεις δήλωση ότι βγάζεις 1.000, είναι, έχει τεκμήριο λέει το επάγγελμα. Αν δεν δηλώσεις 12.000 ευρώ από το επιτίδευμα αυτό, δεν έχεις δικαίωμα να ασκήσεις το επάγγελμα. Ενώ εδώ τι κάνεις? Έχεις 2.000 ευρώ, πας και αγοράζεις λαχεία, παίρνεις ένα κοντάρι, τα βάζεις απάνω και τρέχεις στις ταβέρνες. Έτσι είναι. Σαν να είμαστε, δηλαδή, σαν να είμαστε μεσαίωνας. Αν τους πω τώρα σε όλους αυτούς τους λαχιοπόλητες που μαζέψω και τους πω παιδιά, πρέπει να μπει αυτό το τεκμήριο, θα επαναστατήσουν σε εμάς, γιατί δεν ξεκινάτε από τον Μαρτίνο Γιάννη, γιατί δεν ξεκινάτε από τον Μπόμπολα, θα αρχίσουν κάτι τέτοια. Θα φτάσουμε και στον Μπόμπολα. Αυτό έχουμε δίκιο σε αυτό. Ότι προς όλες τις κατευθύνσεις πρέπει να πάει η εφορία. Μα δεν γίνεται όμως, δεν πάνε. Εντάξει, αλλά δηλαδή εδώ δεν πάει σε κανέναν η εφορία. Δεν υπάρχει ένα γενικό χάος αυτή τη στιγμή. Γενικό χάος, αλλά... Ο φτωχός θέλει να διορίσει το παιδί του στο δημόσιο. Ο φτωχός θέλει να διορίσει το παιδί του στο δημόσιο. Ο φτωχός θέλει να του δώσει δάνειο η τράπεζα. Τα θέλει. Δηλαδή τα προνόμια ενός κράτους ευνομούμενου τα θέλει. Αλλά δεν θέλει τις υποχρεώσεις. Ο πλούσιος πάλι, ο πλούσιος πια έχει πλουτίσει μια εποχή που υπήρχε φορολογικός παράδεισος. Έχει βγάλει τα λεφτά έξω. Για τον πλούσιο άδικα συζητάμε. Κανείς δεν είναι βλάκας να έχει τα λεφτά του εδώ. Και γι' αυτό οι Γάλλοι και οι Γερμανοί
Τι κάνανε όταν διαπίστωσαν ότι πολλοί εξ αυτών οι πλούσιοι είχαν πάει Ελβετία? Τους φορολόγησαν με ένα 15%, δικαίους και αδίκους. Δεν κάτσανε να πούνε ποιος τα δήλωσε, ποιος δεν τα δήλωσε, γιατί αυτοί το να 200.000 κόσμο να κάθεις να διακρίνεις ποιος είναι ο δίκαιος και ποιος είναι ο άδικος, θέλεις έναν αιώνα. Τι είπανε, 15% κουστούμι για όλους. Ναι, μα εμείς δεν έχουμε όμως το... Γιατί δεν έχουμε, η Εθνική Τράπεζα έχει, όλη η Τράπεζα της Ελλάδας έχει τα στοιχεία. Όσοι βγάλανε πάνω από 15.000 ευρώ, έχει όλα τα στοιχεία η Τράπεζα της Ελλάδος. Όσοι εξήγαγαν στο εξωτερικό πάνω από 15.000 ευρώ, και αφού έχουν... δεν χρειαζόμαστε ούτε τη λίστα Λαγκάρντ, είναι βλακίες αυτά. Και αφού έχουν τα ονόματα λοιπόν και τις λίστες ο καθένας, η κάθε τράπεζα, ας πούμε, γιατί δεν κάνει, γιατί τους φορολογεί το κράτος, μόνο φορολογεί τους ίδιους και τους ίδιους. Λογικό δεν είναι και φτωχός. Προφανώς δεν ακούτε τι είναι. Είναι ονόματα πολιτικών, είναι συγγενείς πρωθυπουργών και οπωσδήποτε κανείς δεν βάζει φυλακή την οικογένειά του. Ο κύριε Λεβέντη, πόσο φτωχός λοιπόν. Φυλακή, ο Αχιλλέας ο Καραμαλής έχει καράβια στον Πειραιά. Ωραία. Πώς τα απέκτησε. Σωστό. Η οικογένεια Παπαντρέου δεν έχει δουλέψει κανείς. Εγώ λοιπόν ούτε που είμαι... ο Νικολάκης έχει δουλέψει, ούτε ο Ανδρίκος, ούτε κανένας δεν έχει δουλέψει. Εγώ λοιπόν που είμαι φτωχός. Σοφία, πώς κάνει ταξίδια η Σοφία, η αδερφή του Γεωργιάκη, και λέει 2 χρόνια Σικάγο, 2 χρόνια Βαρκελόνη. Πηγαίνετε εσείς να μείνετε 2 χρόνια Βαρκελόνη χωρίς να δουλεύετε, να πληρώνετε ξενοδοχεία. Εσείς και οι υποκόμοι σας. Εμείς δεν μπορούμε. Να δω τι λεφτά θέλετε. Εμείς δεν μπορούμε, γιατί είμαστε όπως είπατε πριν φτωχοί άνθρωποι και λογικό είναι να θέλουμε να βάλουμε και το παιδί μας το δημόσιο και να μην πληρώσουμε φόρο. Γιατί πληρώνουμε μια ζωή. Δεν ξέρω, μακάρι να είναι έτσι κύριε Περικλή μου, προσωπικά για εσάς το πιστεύω, αλλά λέω γενικώς το, και το να λέμε όλοι πληρώνουμε μια ζωή δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικό. Γιατί αν πληρώναμε όλοι μια ζωή, θα ήταν διαφορετική η εικόνα της χώρας. Αυτή τη στιγμή το 30% δεν πληρώνει χαράτσι. Αυτή τη στιγμή σας λέω, ξέρετε από τι η Ελλάδα θα πτωχεύσει παρά τις προσπάθειες που γίνονται. Έχει παγιωθεί ένα ποσοστό 30% το οποίο δεν ανταποκρίνεται. Αφού δεν έχει κύριε Λεβέντη, πώς θα ανταποκρίνεται. Να το δεχτώ, που δεν νομίζω να είναι όλοι δεν έχουν. Ο Τσίπρας ας πούμε που δεν πληρώνει το χαράτσι του δεν έχει. Ένα λεπτό. Μα απευθύνομαστε πάλι σε πολιτικούς. Είναι και κάποιοι που θέλουν να βομβαρδίσουν τη χώρα, να την τορπιλήσουν. Είναι, υπάρχουν, δεν είναι, το 30% δεν είναι δεν μπορώ όλο. Να δεχτώ ότι είναι ένα ποσοστό δεν μπορώ. Υπάρχει και ένα άλλο ποσοστό που σου λέει τορπιλήστε την προσπάθεια της χώρας. Έτσι είναι. Οπότε όλοι οι προϋπολογισμοί που λένε ότι το 2020 θα έχουμε τόσο έλλειμμα, τόσο χρέος κλπ. Αυτοί πάνε χαμένοι στα σκουπίδια όλοι αυτοί οι υπολογισμοί, διότι έρχεται από την άλλη μεριά ένα 30% και δεν ανταποκρίνεται. Αλλά αυτό το 30% πώς ζει? Δημιουργεί παραοικονομία ή αναγκάζει, αναγκάζει τον κάθε πατέρας και δίνει στο γιο τον άνεργο να κάθεται στο τσιπουράδικο να πίνει το ούζο του? Πώς ζει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα το 1,5 εκατομμύριο άνεργοι? Τους δίνουν κάποιοι θείοι, κάποιοι πατεράδες, κάποιοι παππούδες και είναι στις καφετέριες. Έτσι δεν ζει? Ναι, σίγουρα, αλλά το θέμα είναι ότι δεν... Γιατί οι υπολογισμοί μας, οι προϋπολογισμοί που κάνουν και οι Ευρωπαίοι έχουν μπλέξει. Ναι, το θέμα είναι ο κύριε Λεβέντη. Δηλαδή, κάνουν υπολογισμούς με ένα λαό που δεν μπορείς να κάνεις κανένα υπολογισμό. Γιατί ήδη σας λέω έχει διαμορφωθεί ένα 30% άρνησης στο να συμμορφωθεί στις αποφάσεις του κράτους. Και όταν υπάρχει ένα 30% πρέπει το άλλο 70 να πληρώσει και τις υποχρεώσεις του 30 και δώσ' του μέτρα. Όλα τα μέτρα που συνεχώς βάζουμε το ένα με το άλλο, πού οφείλεται? Στο ότι δεν πληρώνει το 30%, πέφτουμε έξω από τους στόχους και μετά καλείται το άλλο 70 να ξαναπληρώσει. Και δώσ' του να ξαναπληρώσει και δώσ' του να... Έτσι συνεχίζονται τα στο μέτρα. Στο τέλος κάποια στιγμή θα πληρώνεται το 70 κύριε Λεβέντη. Εντάξει, τότε θα έρθει η κατάρρευση. Αυτό το πρόβλημα. Μα δεν γίνεται να πληρώνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι συνέχεια, δεν γίνεται αυτό. Πριν λίγο είπατε ότι δεν γλιτώνουμε την πτώχευση. Ναι, δεν την γλιτώνουμε την πτώχευση. Όταν, και τότε γιατί δεν κάνουμε όλα αυτά. Όταν υπάρχει ένα κόμμα, ο Τσίπρας, δεν κάνω τώρα επίθεση εγώ σαν ένας κεντρών, δεν κάνω σε κανέναν, απλά λέω, ο Τσίπρας λέει, ό,τι εκόπηκε από μισθούς και συντάξεις θα τα γυρίσω. Όσους διώξουν από το δημόσιο θα τους επαναφέρω. Με τι λεφτά. Λογικό δεν είναι κύριε Τσίπρα.
Να το λέει αυτό. Κύριε Λεβέντη, συγγνώμη. Μπερδεύτηκα. Λογικό δεν είναι να κάθεται ο κάθε πολιτικός και να τάζει. Έτσι δεν τάζανε και οι υπόλοιποι πριν χρόνια. Να είναι απατεών. Έτσι είναι, σαν να λέτε λογικό, είναι ο κάθε πολιτικός να είναι απατεών. Όχι. Εδώ που έχουμε φτάσει, λογικό το βρίσκω να τάζει. Το λογικό είναι μέχρι εκεί που φτάνει το χέρι σου. Ο Περικλής θέλει να πει ότι δεν πιστεύουμε πια τίποτα. Δεν πει αυτό. Λογικό. Ούτε και αυτό είναι λύση. Γιατί το δεν πιστεύω τίποτε. Μπορεί να υπάρξουν και δύο άνθρωποι να πούνε πέντε αλήθειες. Ούτε αυτό θα κοιτάξουμε. Η αξία, πώς σώζονται οι χώρες. Οι χώρες δεν σώζονται όταν όλα τα πετάμε στα σκουπίδια. Οι χώρες σώζονται όταν διακρίνουμε τους δύο στους χίλιους που λένε μια αλήθεια. Αν δεν έχουμε... Πώς θα τους διακρίνουμε όμως αυτούς, κύριε Λεβέντη, από τους χίλιους. Όπως τόσα χρόνια ψηφίζαμε απατεώνες επειδή μας διορίζαν τα παιδιά και επειδή δεν είχαμε καμία προειδοποίηση ότι μπορεί να συμβεί το μοιραίο. Ξέρεις, όταν σε ένα λαό διορίζονται τα παιδιά στο δημόσιο, τα κόμματα δίνουν, συναγωνίζονται ποιος θα δώσει περισσότερα. Μέχρι τώρα στις εκλογές τα κόμματα συναγωνιζόταν ποιος θα δώσει τα πιο πολλά. Όταν ο Καραμαλής είπε 150.000 η σύνταξη, δραχμές τότε, βγήκε ο Σιμίτης και είπε 152 και κέρδισε. Είπε 152 για 2.000 στους συνταξιούχους, κέρδισε ο Σιμίτης. Το 2000. Είμαστε η χώρα, δηλαδή αν έβγαινα εγώ και έλεγα 155, μπορεί να κέρδιζε ένα κεντρών. Απλά δεν ήμουν απατεών. Το ίδιο πράγμα κάνει και ο κύριος Τσίπρας. Συγγνώμη, δεν της έδωσε ο Σιμίτης 152. Απλά... Αλλά τον κρατάγαμε και τον κοιτάγαμε. Δεν της έδωσε γιατί είπε ψέματα. Και ο Τσίπρας το ίδιο πράγμα μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή. Σύμφωνο και είναι αυτή η χώρα, έχει αντοχή και για άλλα ψέματα. Σας ρωτώ και όχι, αντοχή δεν έχει. Εδώ που έχουμε φτάσει δηλαδή. Η αναζήτηση του νέου ψέματος είμαστε. Όχι, δεν ψάχνουμε το ψέμα, κύριε Λεβέντη. Απλά το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος βγαίνει και λέει θα δώσω και αυτό θέλει ο λαός τώρα. Αυτό ψάχνουμε. Να βρούμε κάποιον. Ο λαός δεν πρέπει να θέλει αυτό. Το πιο μεγάλο ψέμα. Όχι, πιο μεγάλο ψέμα δεν το θέλει. Αλλά... Πρέπει να θέλει λύσεις έντιμες, ειλικρινείς. Τεκμηριωμένες. Μα και ποιος μπορεί να μας δώσει τις λύσεις αυτές, κύριε Λεβέντη. Αυτό είναι που λέει ένας κεντρών, σας απαντώ. Να σταματήσει η πολυθεσία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 250.000 Έλληνες, οι οποίοι έχουν 2 και 3 θέσεις. Γιατί να έχουν 3 θέσεις. Ακόμη υπάρχει αυτό το λόγο. Ακόμη υπάρχει. Όλοι οι δημοσιογράφοι στην Αθήνα, δουλεύουν σε 2-3 εφημερίδες. Και αντίστοιχα άλλοι 200.000 είναι άνεργοι. Ακόμη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 250.000 συμπατριώτες μας παίρνουν 3 συντάξεις. Όλοι οι μηχανικοί, ας πούμε, παίρνουν και από το τσιμέδι και από το δημόσιο. Όσοι δουλεύανε στο δημόσιο. Οι γιατροί που δουλεύανε σε 2 τμήματα παίρνουν και από το ΙΚΑ και από τον άλλο φορέα που δουλεύανε. Οι βουλευτές παίρνουν και ως δημοσιογράφοι και ως δικηγόροι και ως βουλευτές. Ο Μητσοτάκης ακόμη αυτή τη στιγμή που μιλάμε παίρνει 3 συντάξεις. Δεν ακούσατε την άλλη φορά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που είπε το 7% των Ελλήνων συνταξιούχων, οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα είναι 2.400.000. Το 7% είναι 200.000 είναι, άμα το κάνετε. 7 επί 2.400 είναι κοντεύει 200.000. Το 7% λοιπόν των Ελλήνων συνταξιούχων παίρνει σύνταξη περισσότερα από 6.000 ευρώ. Προφανώς γιατί παίρνει από 2-3 ταμεία. Περισσότερα από 6.000 ευρώ. Έρχεται τώρα ο Σαμαράς και κόβει το 20% από τη δεύτερη, την τρίτη. Πάλι αυτοί παίρνουν 5.000. Αστρονομικό πόσο είναι για σύνταξη. Αστρονομικό. Όταν ο εργάτης στο Βερόπουλο παίρνει 500 ευρώ και δουλεύει 10 ώρες την ημέρα. Δεν δικαιούται ο άλλος να περιμένει στο καφενείο 5.000 ευρώ το μήνα. Είναι πολλά τα λεφτά. Αυτά πρέπει να πάνε δύο. Οι δικαστικοί αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι στο Σαμαρά. Με τι αίτημα? Να εξαιρεθούν όλοι οι άλλοι, όλο τον άλλο κόσμο να κόβουμε μισθό και σύνταξη, αλλά τους δικαστικούς όχι, γιατί είναι πορφυρογέννητοι. Καταλάβατε. Ο καθένας κλάδος κοιτάει μόνο το σαρκείο του. Και δεν κοιτάει γύρω του. Οι αστυνομικοί. Λένε παίρνουμε μόνο 900 ευρώ, κύριε Λεβέντη, πώς θα βγάλουμε το πιστόλι να βάλουμε τα στήθη μας. Και τους αντιτείνω και τους λέω, μπορεί ο μισθός όντως να μην είναι πολύ μεγάλος. Γιατί τους κόψανε 2-3 εκατοστάρικα.
Αλλά εσείς πόσο χρόνο βγαίνετε, τους λέω, σε σύνταξη? Με κοιτάνε, λέω, βγαίνετε ή δεν βγαίνετε σε 46 χρόνια και στα 47? Σε ποιο άλλο κράτος του κόσμου βγαίνουν σε σύνταξη οι πολίτες 47 χρονών? Στη Γερμανία οι αστυνομικοί βγαίνουν 67. Με κοιτάνε, λέω, μόνο αυτό το προνόμιο που έχετε, το ότι εσείς οι στρατιωτικοί, οι πυροσβέστες, όλοι οι λιμενικοί, οι αστυνομικοί, βγαίνετε στα 46 και στα 47 χρόνια με 25 μόνο ετών υποχρεωτική υπηρεσία και βγαίνετε σε πλήρη σύνταξη και μετά δουλεύετε, καταλαμβάνετε σαν συνταξιούχοι και θέση εργασίας, που αφαιρώντας την από τον άνεργο, και μόνο το ότι βγαίνετε στα 46 δεν έπρεπε να μιλάτε. Με κοιτάνε. Δηλαδή όλα είναι άδικα σε αυτή τη χώρα. 400.000, να ξέρει η κοπέλα, 400.000 Έλληνες που είναι συνταξιούχοι και παίρνουν σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ, εργάζονται κιόλα και καταλαμβάνουν θέση. Για φανταστείτε αν απαγορευόταν όπως στο Γερμανία να εργαστούν, αμέσως από το 1,5 εκατομμύριο ανέργους οι 400.000 θα πιάνανε δουλειά. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι να μειωθεί η κρίση. Και βλέπω και ότι η Ευρώπη συνέχεια μας βοηθάει. Μας δώσανε, κύριε Περικλή μου, 100 δις μας χάρισαν από το χρέος. Είχαμε 550 δις χρέος την εποχή Παπαδήμου, είχε η Ελλάδα. Ναι. 400 είχε, συν 130 που είχε πάρει από τα μνημόνια και εντεύθεν. Λοιπόν, ήταν 500 τόσα το χρέος. Μας χάρισαν 100 με το PSI του Παπαδήμου. Ναι. Προχθές στις Βρυξέλλες το Σαμαρά χαρίσαν άλλα 40. Μειώνοντας επιτόκια και δίνοντας λεφτά για να επαναγοράσουμε ομόλογα. Άλλα 40. Μας έχουν χαρίσει 140. Και τι λένε? Συμμορφωθείτε, κάντε διαρθρωτικές αλλαγές και αν τις δούμε το 2014 με 2015, εμείς μόνοι μας θα σας κάνουμε κούρεμα να φτάσετε στο 80% του ΑΕΠ ώστε να γυρίσετε στις αγορές. Ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα, να ηρεμήσουν οι αγορές, γιατί μέχρι το 110 του ΑΕΠ χρέος οι αγορές είναι ήρεμες και σε δανείζουν όσα λεφτά θέλεις. Λοιπόν, φτάνουν λοιπόν οι ξένοι που τους λένε κάποιοι το κογκλήφους, μας έχουν δώσει ήδη 100 δις, σας είπα, από το PSI του Παπαδήμου, 40 δις από την απόφαση των Βρυξελών των 10 ημερών και διατίθενται άλλα 100 δις να χαρίσουν από ομόλογα που κατέχουν οι χώρες τους, που έχουν στα κρατικά θησαυροφυλά και ελληνικά ομόλογα, προκειμένου το δημόσιο χρέος της χώρας να γίνει βιώσιμο και να γυρίσει το 80% του ΑΕΠ. Τι άλλο να κάνουν? Ζητούν από εμάς λοιπόν να πληρώνουμε τους φόρους μας, να έχουμε διοίκηση χρηστή, να μην υπάρχουν σφέτια, αλλά με την αξία τους να διορίζονται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα από ταμεία, από γραφεία ανέβρεσης εργασίας, όπως στη Γερμανία. Όταν δεις στη Γερμανία δουλειά, δεν τρέχεις ένα εργοστάσιο, πας στο γραφείο ανέβρεσης εργασίας, βάζεις τα μόρια σου, δηλώνεις την οικογενειακή σου κατάσταση και τα πτυχία σου και σου έρχεται αμέσως, σου δίνουν λεφτά αν δεν σου βρουν δουλειά. Αν δεν σου βρουν δουλειά, σε πληρώνουν. Σου δίνουν ταμεία ανεργίας πριν εργαστείς. Σου δίνει ταμείο ανεργίας, συμμετέχεις ενώ δεν έχεις μπει ακόμη στην αγορά εργασίας. Ναι. Το οποίο σταματάει μόνο όταν σε στείλουν σε δουλειά. Αυτό είναι κράτος. Ενώ ο άνεργος τώρα πρέπει να τρέχει από επιχείρηση σε επιχείρηση και με το που μπαίνει μέσα, λέει δεν θέλουμε, απολύουμε. Μου περιγράφανε κάποιες κοπέλες το τι συναντούν. Μάλιστα. Τι δραματική κατάσταση συναντούν, κύριε Περικλή μου. Είναι, γι' αυτό λέω, είμαστε για κλάματα στην Αθήνα, είπα. Γιατί στην Αθήνα έχω καθημερινή επαφή, αλλά και στην άλλη Ελλάδα, στην υπόλοιπη, βλέπω ότι υπάρχει άγχος και αβεβαιότητα και ανησυχία. Υπάρχουν λοιπόν λύσεις και υπάρχουν και ιδέες. Απλά εμείς πρέπει να τολμήσουμε να κάνουμε όπως στην Τουρκία. Ευελπιστώ να τολμήσουμε κάποια στιγμή και να το κάνουμε. Η Τουρκία έπαιρνε η Τσιλέρ 28%. Την πήγανε στο 3, την βγάλανε έξω από τη Βουλή. Το ίδιο ο Γελμάζ, και αυτός είχε 22, έξω. Και ο Ετσεβίτ, έξω. Και βγάλανε ένα νέο άνθρωπο, τον Ερντογάν. Εδώ γιατί δεν μπορούμε, εδώ πάμε πια σε φασίστες. Δηλαδή η λύση που βρήκε η Ελλάδα είναι να βγάλει το πουλί του Παπαδόπουλου στην Κρήτη. Δηλαδή όχι μόνο δεν βρίσκουμε λύσεις έτσι, αλλά πάμε στο ζάλογο να πηδήξουμε από κάτω.
μέσω των φασιστών και των νεοναζί. Αυτό δεν είναι ντροπή? Ίσως θέλει και τα ΜΜΕ που έχουν όλο για κουμάτο, άμα προσέξετε τώρα όλο τους ίδιους έχουν μπαλάφα του συνασπισμού, για κουμάτο, Χαλβατζή, τον άλλο Βαρβιτσιώτη, έναν Κουκουλόπουλο, είναι 10 άτομα που τα είναι και τα ίδια ανακυκλώνονται στα κανάλια και έχουν κουράσει την Ελλάδα. Κύριε Λεβέντη, σας ευχαριστούμε να πολύ. Να τολμήσει λοιπόν η Κρήτη να ψηφίσει και κάτι άλλο. Κεντρώα ήταν η Κρήτη. Με το να λέει τίποτε και να πιστεύει στο μηδέν, στο χάος, δεν κάνουμε τίποτα. Η Κρήτη πάντα είχε έμπνευση. Ευελπιστώ να της έρθει ξανά η έμπνευση και να ψηφίσει. Καλημέρα, χαιρετισμούς και καλή σε όλη την Κρήτη αυτών και εσείς καλή πρόοδο να έχετε στις προσπάθειες. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια. Καλημέρα.